Ανησυχία έχει δημιουργηθεί στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην επιστημονική κοινότητα για το μέλλον τμήματων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης αλλά και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για την πλήρη κατάρρευση του συστήματος σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Σαφέστατα, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπήρχαν πάρα πολλές παθογένειες στην εισαγωγή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που έπρεπε πραγματικά να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις. Και έπρεπε να διορθωθούν όχι μειώνοντας ή αυξάνοντας, αν θέλετε, τον αριθμό των εισακτέων και ισοπεδώνοντας, αν θέλετε, την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί και αυτό συνέβη με την προηγούμενη κυβέρνηση. Έγινε μια ισοπαίδωση, αν θέλετε, των εισαγωγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά με την αναδιάρθρωση και με την βελτίωση και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, αν θέλετε, εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση, δηλαδή στα γυμνάσια και στα λύκεια. Δηλαδή τα παιδιά που να βγαίνουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχουν καλύτερη προετοιμασία. Η παθογένεια του συστήματος λοιπόν είναι γενικότερη και μιλώ όταν λέω του συστήματος εννοώ του εκπαιδευτικού συστήματος. Άρα η κυβέρνηση έπρεπε πρώτα να διορθώσει αυτές τις παθογένειες και μετά να περάσει σε αυτές τις ισοπεδωτικές πρακτικές ουσιαστικά της, όχι της μείωσης αλλά της εξαφάνισης πανεπιστημιακών σχολών κυρίως από την ελληνική περιφέρεια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στα πανεπιστήμια της περιοχής μας με εξαίρεση την ιατρική της Αλεξανδρούπολης το μέγιστο το οποίο βλέπω ότι εισέρχεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το 48% του προβλεπόμενου αριθμού στη σχολή πολιτικών μηχανικών της Ξάνθης, 0% στους αρχιτέκτονες, 0% στη σχολή δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στην Δράμα, 1% στη σχολή νοσηλευτικής του Δημοτήχου, δηλαδή στα 102 άτομα μπαίνει ένας φοιτητής. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αυτά τα πανεπιστήμια και ακόμα και σε σχολές όπως είναι η Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, από 293 προβλεπόμενους φοιτητές εισέρχονται 17, δηλαδή το 6%. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής οδήγησε σε υποβάθμιση αρκετών τμήματων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της ελληνικής περιφέρειας και ενίσχυση των πανεπιστημίων του κέντρου. Σαφέστατα, εκείνο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τα πανεπιστήμια στην ελληνική περιφέρεια και κυρίως στην ακραία ελληνική περιφέρεια, όπως είμαστε εμείς, είναι το Αιγαίο, εκεί έχουν, τα πανεπιστήμια αυτά έχουν σκοπίμως υποβαθμιστεί. Εκεί λειτουργεί, αν θέλετε, αρκετά ο νεποτισμός των μεγάλων καθηγητάδων του κέντρου που στέλνουν τους ανθρώπους τους να πάρουν την έδρα του επίκουρου και σιγά σιγά να τον μεταφέρουν στην Αθήνα. Τα πανεπιστήμια αυτά λειτουργούν ακόμα χάρη στον πατριωτισμό ορισμένων ανθρώπων και μεμονωμένων φοιτητών. Εμείς επειδή γνωρίζουμε περίπου έναν τους καθηγητές σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα, δεν έχουμε την καλύτερη άποψη. Έχουμε καλή άποψη για πάρα πολλούς πανεπιστημιακούς διδασκάλους, αλλά και την χειρότερη για κάποιους άλλους. Λοιπόν, γενικότερα το επίπεδο των πανεπιστημίων των περιφερειακών, με εξαίρεση αυτό της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, τα υπόλοιπα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα γιατί πανεπιστήμιο σημαίνει επιστημονικό επίπεδο.